Μετά από 7 χρόνια ολοκληρώθηκε η οδική σύνδεση Στρούμπουλα-Αστηράκη στο πλαίσιο του μεγάλου οδικού έργου της νέας οδού Ηράκλειο-Ανόγια και ορεινού Μηλοποτάμου. Το βασικό έργο υποδομής που αφορά την οδική σύνδεση του Ηρακλείου με τα Ανόγια και τον ορεινό Μηλοπόταμο, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που έχουμε την ολοκλήρωση της εργολαβίας η οποία έχει ξεκινήσει το 2014 και η οποία αφορά το τμήμα Στρούμπουλας-Αστηράκη. Αυτή τη στιγμή, και αυτό επικυρώσαμε και με τον Περιφερειάρχη, έχουν αρχίσει τα ασφαλτικά. Δημιουργείται μια νέα χάραξη, ένας νέος δρόμος ο οποίος έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ώστε οι κάτοικοι του ορεινού Μηλοποτάμου και Μαλεβιζίου να ταινίζουν με πιο αισιοδοξία το μέλλον. Σε 2 μήνες ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δικό τμήμα Στρούμπουλα-Αστηράκη, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ανογίων, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης με στόχο τη δημοπράτηση του υπόλοιπου τμήματος Ανόγια-Σύσαρκα ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συζητήσαμε την δημοπράτηση του επόμενου τμήματος, όπου είναι, που αφορά το Ανόγια-Σύσαρκα, που αφορά την χρηματοδότηση των 7,5 εκατομμυρίων, να έχουμε την δημοπράτηση αμέσως μετά που θα εκδοθούν από το Υπουργείο τα νέα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν τους μεγάλους διαγωνισμούς. Πιστεύουμε να το κάνουμε γρήγορα. Δηλαδή, ο συντονισμός μας ήταν για τις γρήγορες πλέον διαδικασίες. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τη δημοπράτηση βρίσκεται το έργο της μεταμόρφωσης του εγκαταλειμμένου χιονοδρομικού κέντρου στον Ψιλωρίτη σε πεδίο δραστηριοτήτων χιονιού και σε ορεινό καταφύγιο. Είμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης. Το ορεινό καταφύγιο πιστεύουμε ότι και σήμερα μπορεί να βγει στον αέρα. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, προϋπολογισμού περίπου 800.000 ευρώ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντός της εβδομάδας θα έχει βγει η δημοπράτηση, ενδεχομένως και αύριο στον αέρα. Αφορά την κατασκευή του παλιού χιονοδρομικού κέντρου σε ορεινό καταφύγιο, με την ανάπτυξη, να στοχεύουμε στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων, δράσεων του βουνού, χειμώνα-καλοκαίρι στην περιοχή. Επίσης έχουν αρχίσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του τμήματος που συνδέει με τον οδικό άξονα Ανόγια-Νίδα, το κομμάτι που είναι προς το χιονοδρομικό. Εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου, οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε έργα υποδομών και πολιτισμού, ζητήματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος στη συνάντηση του Δημάρχου Ανογίων με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Έχουμε εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις για μόνιμες δομές πολιτιστικών υποδομών. Και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και νέα έργα υποδομών.